Το πρόβλημα είναι ότι έχω ξενύνει από υπόπτες. Ευγενής, γοητευτικός, με χιούμορ. Ένας γνήσιος τζέντλεμαν με μακρά και πλούσια καριέρα. Ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στο χώρο της υποκριτικής τέχνης. Δεν αλλάζω κουβέντα, μιλάω για μένα και για σένα. Γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1949 στο Εγάλεο. Το 1971 αποφύτησε από τη δραματική σχολή και ξεκίνησε να εργάζεται. Η καριέρα του απογειώθηκε το 1978 όταν πρωταγωνίστησε στη θρυλική παράσταση «Καμπαρέ» της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Κρίμα. Κρίμα. Ήταν μια γυναίκα, όπως πάρα πολλές γυναίκες, ευάλωτη, ευαίσθητη, που είχε πάντα να αισθάνονταν πάντα την ανάγκη ότι έχει ανθρώπους που την αγαπάνε. Ήταν μια γυναίκα με τις αδυναμίες, τις ανασφάλειές της, γι' αυτό είχε φτάσει στο τέλος να πει ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Άφησε το αποτύπωμά του και στη μικρή οθόνη. Δίκιο είχες, Αμαλία. Πήγα από εκεί. Έπαιξε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι musical και επιθεώρηση. Εγώ σας ξέρω και πολύ καλά, μάλιστα. Έχω δει όλα τα έργα που παίξατε. Α, ναι, αλήθεια. Δεν έχασα ούτε ένα από τότε που σας είδα για πρώτη φορά στο Αγριοκόριτσο. Ο Δάνης ήταν ένας μεγάλος ρολίστας. Του πήγαιναν τα ιδιαίτερα πράγματα. Είχε το καλύτερο timing που υπάρχει και φοβερό χιούμορ. Πέρα από την καριέρα του στο θεατρικό σανίδι, ήταν ο άνθρωπος που είχε δανείσει τη φωνή του στα σήματα του ραδιοφώνου του Sky 100,3. Sky 100,3. Αγαπούσε παράφορα το επάγγελμά μας, το επάγγελμα του ηθοποιού. Λίκε, λίκε, είσαι εδώ. Δεν είναι. Έλα μέσα. Το 1971 παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ήτανε από τις πιο ουσιαστικές άνθρωπος της ζωής μου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν είναι οι σχέσεις όλες που περάσανε. Παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Δεν απέκτησε όμως ποτέ παιδιά. Θεωρώ τα παιδιά ευλογία καταρχήν. Όπως ο έρωτας είναι κίνητρο για να δημιουργήσεις, να σκεφτείς και να ονειρευτείς το μέλλον, το παιδί είναι δύναμη, είναι χαρά της ζωής. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Ο μεγάλος καλλιτέχνης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από το χώρο της υποκριτικής, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο ο ίδιος δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια. Παρακολουθούσα από πολύ κοντά και μάθαινα τι του συμβαίνει και ξέρω ότι έδωσε αγώνα τεράστιο. Ακόμα και μέχρι την τελευταία ώρα πάλευε να ξεπερνάει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι θαυμαστές του θα το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία την Πέμπτη.